Σήμερα, μέσα από το άρωμα Ελλάδας, θα ταξιδέψουμε στους Παξούς, στα πανέμορφα αυτά γραφικά νησιά του Ιωνίου Πελάγους. Αλλά θα ταξιδέψουμε μέσα από ένα βιβλίο που έγραψε ο κύριος Γιώργος Λεκάκης και έχει τον τίτλο «Παξί, τα νησιά του πάθους». Γεια σας, κύριε Λεκάκη. Γεια σας, χάρηκα που είμαι και πάλι στην εκπομπή σας. Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε εδώ. Και θα ταξιδέψουμε σήμερα μέσα από ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο Λεύκωμα. Ειδικό της μου, το ταξίδι και το βιβλίο. Έχετε πάρα πολλές ιδιότητες, γι' αυτό δεν τις ανέφερα. Λαογράφος, δημοσιογράφος, στιχουργός, δεν τα είπα όλα. Και για να μην διαρωτάστε, να σας πω ότι ο κύριος Γιώργος Λεκάκης είναι ο μπαμπάς του Ανδρέα Λεκάκη, του αθλητικού μας συντάκτη. Γιατί εδώ οι τηλεθετές μας ακούνε συνέχεια. Ανδρέας Λεκάκης, Ανδρέας Λεκάκης. Έχω και το μέσο δηλαδή στην εκπομπή. Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Λεκάκη, γιατί η Παξί, το νησί των Παξών, αναφέρεται σε πληθυντικό αριθμό και όχι στον ενικό? Πολύ ωραία ερώτηση, γιατί ακούει κανείς ή Ζάκυνθος ή Κέρκυρα. Ναι, δεν λέμε οι Κεφαλονιές, ας πούμε, λέμε οι Κεφαλονιές. Αν και εσείς οι τρελοί Κεφαλονίτες, μπορεί να το είχατε πει και αυτό. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, η ονοματοδοσία αυτή είναι αυστηρά επιστημονική και κρύβει μέσα της την όλη αλήθεια του χάρτη. Γιατί τα νησιά των Παξών είναι στον πληθυντικό ακριβώς επειδή είναι ένα σύμπλεγμα νησιών, δεν είναι ένα νησί. Είναι ο Παξός, το μεγάλο νησί, και ο Αντίπαξος που είναι από κάτω ακριβώς ένα δεύτερο μικρό νησάκι, αλλά γύρω-γύρω υπάρχουν τουλάχιστον καμιά δεκαριά άλλα μικρά νησαία εδάφη, τα οποία όλα μαζί αποτελούν ένα σύμπλεγμα, εξού και ο πληθυντικός. Mm-hmm. Πρέπει να σας πω ότι όταν κανείς επισκεφθεί τους Παξούς, το σύμπλεγμα αυτών των νησιών, δεν θα επισκεφτεί μόνο ένα νησί, αλλά μπορεί να επισκεφτεί πέντε νησιά. Είναι ο Παξός, το κυριότερο νησί, που είναι και το μεγάλο το κατοικημένο. Ο Αντίπαξος, φυσικά, που είναι 10 λεπτά με ένα μικρό καραβάκι που έχει τις ορότερες θάλασσες. Και παράλληλα, μπορεί να πάει με τα πόδια στο Μεγκονήσι, ένα άλλο νησί που είναι από κάτω, που υπάρχει μια μικρή γεφυρούλα που τα συνδέει. Mm-hmm. Μπορεί να πάει με ένα λεπτό μόνο, απέχει το νησί του Αγίου Νικολάου, που είναι ακριβώς απέναντι με το κάστρο το περίφημο. Mm-hmm. Δύο λεπτά μόνο το νησί της Παναγιάς, το Καλτσονήσι που είναι απέναντι. Δηλαδή, πας σε έναν τόπο και επισκέφτεσαι πέντε νησιά. Αυτό είναι κάτι μοναδικό και κάτι πάρα πολύ όμορφο. Γι' αυτό είναι ο πληθυντικός, λοιπόν. Η λαϊκή ονοματοδοσία, όταν ο λαός ονοματίζει, ξέρει πάρα πολύ καλά τι κάνει. Γι' αυτό λέμε και Εαθήνε. Λέμε Εκαλαμέ και Εθήβε. Αυτές οι πόλεις και Επάτρε. Ήταν στον πληθυντικό, όχι γιατί ήταν τρελοί αυτοί που τους ονομάτισαν, γιατί ακριβώς συμπυκνώνει μέσα μια ιστορική αλήθεια και μια γεωγραφική αλήθεια. Mm-hmm. Οι πόλεις των Αθηνών ήταν 30 πολίσματα, μικρά χωριουδάκια, τα οποία συνένωσε ο Οδυσσέας. Και όταν έγινε μία πόλη, έμεινε στον πληθυντικό, γιατί γι' αυτό ακριβώς το πράγμα να θυμίζει ακριβώς αυτή τη συνένωση. Τρεις πόλεις ήταν αυτές που συνενώθηκαν και έγιναν Επάτρε κλπ. Τώρα από εκεί και πέρα, εμείς θέλουμε να τα κάνουμε όλα στην ονομαστική. Αυτό είναι μια απίστευτη. Είναι δικό μας θέμα. Όχι, δεν είναι δικό μας θέμα. Είναι μια απίστευτη βλακεία και μια εξαπλούστευση στον βωμό της ευκολίας. Όπως όλα έχουν απλουστευτεί. Και του οχαδερφισμού. Εγώ δεν μπορώ ούτε να το ενστερνιστώ ούτε να το υιοθετήσω. Τέλος πάντων, εμείς θα τα λέμε σωστά πάντως. Η Παξί. Η Παξί, λοιπόν. Λοιπόν, πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τους Παξούς, συγκεκριμένα με αυτό το νησιωτικό σύμπλεγμα? Τι σας έδωσε το έναυσμα δηλαδή για να το κάνετε αυτό? Γιατί μιλάμε για μια μεγάλη έρευνα. Το βιβλίο αποτελείται από πάρα πολλά κεφάλαια. Αναφέρεστε σε όλα σχεδόν τα θέματα. Όχι σε όλα σχεδόν, σε όλα τα θέματα. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι πολύ δύσκολο να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, γιατί ο μεγάλος μου έρωτας είναι οι μικρές πατρίδες. Δεμένα, ούτως ή άλλως με ξέρετε, δεν θα με δείτε ποτέ να γράψω ένα βιβλίο για την Κρήτη. Παρόλο που τη λατρεύω και την ξέρω εξονυχιστικά. Mm-hmm. Έχω γράψει όμως ένα βιβλίο για τη Γάβδο. Mm-hmm. Έτσι, δεν θα με δείτε ποτέ να γράψω, ας πούμε, για την Κάλυμνο. Θα γράψω για την Ψέριμνο ή για την Τέλενδο. Δεν θα γράψω, παρόλο που είναι εκπληκτική η Κάλυμνος, με μεγάλη ιστορία. Έχω γράψει για την Αστυπάλαια, για το Καστελόριζο, για τη Φολέγανδρο, για την Σαμοθράκη. Μ' αρέσει και πονάω στις μικρές πατρίδες, τις ακροβολισμένες, τις μη εύκολα επισκέψιμες, αυτές που δεν έχουν συγκοινωνία. Πάντα από μικρός ήμουνα με τους Ινδιάνους, ξέρετε. Όταν παίζαμε καουμπόιδες και Ινδιάνους, εγώ ήμουν ο μοναδικός που ήμουν με τους Ινδιάνους. Όλοι οι άλλοι ήταν καουμπόιδες. Προτιμώ τους Ινδιάνους, προτιμώ τους αυτόχθονες, προτιμώ αυτούς που αντιστέκονται, αυτούς που επιμένουν. Προτιμώ γενικά τους ανθρώπους που κρατάνε θερμοπύλες. Έτσι πιστεύω λοιπόν ότι στα μικρά νησιά, τα μικρονήσια της Ελλάδος, και έγινε και ένα σύλλογος πρόσφατα, Σύλλογος Μικρών Νησιών της Ελλάδος, το οποίο είμαι και μέλος και τους αγαπώ ιδιαίτερα για το αυτό που κάνουν. Να τους καλέσετε και στην εκπομπή σας τον πρόεδρο, γιατί έχει πολλά να σας πει και πολλά προβλήματα τα μικρονήσια της Ελλάδος. Πάρα πολλά δυστυχώς. Δεν τους δίνει κανείς σημασία. Ακριβώς. Κρύβουν, αν μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι κάθε ένα μικρό έδαφος, ένα χωριό, ένα χωριό στα ορεινά, έτσι, ένα μικρό νησί ακροβολισμένο κάπου στο Αιγαίο ή στον Ιόνιο ή στο Κρητικό Πέλαγος ή στο Δεκανησιακό Πέλαγος.
Αν μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι κρύβει κάποιες ιδιαιτερότητες, κάποιες μοναδικότητες, τότε θα το αγαπήσουμε. Στο βιβλίο της Σαμοθράκης είχα βρει 20 μοναδικότητες για τη Σαμοθράκη που δεν υπάρχουν πουθενά άλλου σε κανένα άλλο σημείο του πλανήτου. Mm-hmm. Στο σύμπλεγμα των Παξών υπάρχουν 7 μοναδικότητες που υπάρχουν στο σύμπλεγμα αυτό και δεν θα τις βρει κανείς όπου mm-hmm. και να πάει, σε όλη τη γη. Mm-hmm. Αυτές οι μοναδικότητες, εάν τις αναδείξουμε, τις βρούμε και τις διαφημίσουμε, αν θέλετε και γιατί όχι τουριστικά, τότε θα λυθούν πάρα πολλά προβλήματα από αυτά που μας ταλανίζουν. Από την της ελληνικής οικονομίας κυρίως. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να μιλάω για την ελληνική οικονομία. Δεν είμαι ούτε ο καταλληλότερος, ούτε ο άνθρωπος που ξέρει από οικονομικά και από τέτοια. Έχω πλήρη μεσάνυχτα. Δεν έχει σημασία. Όταν αξιοποιούμε όμως ένα μέρος τουριστικά, όποιο και αν είναι αυτό, είναι λογικό ότι κάποιος θα αφήσει χρήματα εκεί. Επομένως θα κάνει καλό και στην οικονομία μας. Και έχουμε πολλά μέρη που δεν έχουμε αξιοποιήσει, κύριε Λεκάκη. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν θα αφήσει χρήματα και αν αυτό είναι το ζητούμενο. Εάν τα επισκεφθεί όμως, κάτι θα αφήσει και κάτι θα πάρει και κάτι θα μεταλαμπαδεύσει και θα πει για τους επόμενους. Γιατί για μένα αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η φήμη, η αύρα και η γνώση που κυκλοφορεί και όχι το χρήμα. Είναι και αυτό ένας παράγοντας. Όμως για να γράψετε αυτό το βιβλίο, κύριε Λεκάκη, είναι ουσιαστικά μία έρευνα. Ναι, πότε την ξεκινήσατε αυτή την έρευνα? Δεν έχω... Ναι, δεν μπορώ να σου πω. Γιατί δεν γράφω ένα βιβλίο... Δεν ασχολούμαι με ένα βιβλίο κάθε φορά. Εγώ γράφω πολλά βιβλία μαζί, ταυτόχρονα και παράλληλα mm-hmm. και... Αυτά που βρίσκω από δελτιών, ξέρεις και εσύ από έρευνες και ξέρεις ναι, ακριβώς ναι, ναι. τι είναι. Είναι μπροστά μου ανοιχτά συνέχεια 10-20 βιβλία με τα οποία mm-hmm. ασχολούμαι, καταπιάνομαι, συμπληρώνω, γράφω, κάνω, δείχνω. Και όταν και εφόσον αποφασίσω ότι έχει οριμάσει το βιβλίο, ότι μέσα μου έχει τελειώσει, ότι δεν μπορώ να βρω κάτι παραπάνω να πω γι' αυτό, mm-hmm. Τότε πάω προς τον εκδότη και προτείνω την εργασία μου. Δεν ξέρω να σου πω πότε ξεκίνησα με τους Παξούς. Αν σου πω όμως ότι ήταν και η εκδρομή του σχολείου μας, τότε οι περίφημες πενθήμερες εκδρομές, ξέρεις, τελευταίες. Πήγατε Παξούς δηλαδή με το σχολείο? Όχι, όλοι πήγανε Κέρκυρα, εγώ πήγα Παξούς. Όλοι είχαν πάει Κέρκυρα. Κάνατε τη διαφορά δηλαδή. Εγώ είχα φύγει 4 μέρες και είχα μείνει στους Παξούς. Όλο το σχολείο ήταν στην Κέρκυρα, εγώ ήμουν στους Παξούς. Όχι, γιατί απορώ πραγματικά, γιατί δεν το συνηθίζουν αυτή τον προορισμό για πενταήμερη. Γι' αυτό μου έκανε εντύπωση. Πενθήμερη. Πενθήμερη. Τώρα, άμα βάλεις το ταφ, χάνουμε τη δασία. Έτσι, στο πενταήμερο έχεις χάσει τη δασία. Έτσι. Αλλά ναι, πάλι ήμουνα με τους Ινδιάνους, ήταν όλοι μαζί στην Κέρκυρα και στα μπαράκια και εγώ ήμουν στους Παξούς και προσπαθούσα να ανακαλύψω αν ο Τρυπητός είναι το αρχαίο Ποσειδόνιο Άκρο, τρίτη λυκείου. Είχατε τέτοιες αναζητήσεις λοιπόν από μικρός. Ναι, και από πιο μικρός ακόμα. Από ό,τι θυμάμαι τον εαυτό μου, έψαχνα να βρω αν οι περιηγητές, να βρω λάθη, οι σωστά σου περιηγητές. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Κύριε Λεκάκη, να περάσουμε λίγο και στο βιβλίο, στο θέμα μας. Αποτελείται από 16 κεφάλαια. Ναι. Και έτσι διάβασα πάντως. Αν δεν το θυμάστε, να σας το θυμίσω. Είναι λοιπόν 16 κεφάλαια και ξεκινάτε με τη μυθολογία. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Πάντα ξεκινάω από τη μυθολογία. Είναι η αρχαιότερη ιστορία μας. Μύθος στα ελληνικά σημαίνει αλήθεια. Mm-hmm. Μυθολογία σημαίνει και κρυμμένη αλήθεια, σκοτεινή αλήθεια. Ως μέλος εταιρείας μελέτης αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, MIM, μπορώ να στο πιστοποιήσω αυτό με τις εργασίες που κάνουμε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Δεν μπορείς παρά να ξεκινάς από τη μυθολογία και μετά να πηγαίνεις στην ιστορία και σε όλα τα άλλα. Η μυθολογία, λοιπόν, όπως σωστά αναφέρεις, ξεκινάει και λέει τα ωραιότερα για τους Παξούς. Λέει ότι είναι το νησί του πάθους, γιατί ακριβώς όταν ο Ποσειδώνας. Τώρα μας ερμηνεύεται και τον τίτλο του βιβλίου. Ναι, τα νησιά του πάθους. Ακριβώς. Ναι, γιατί ήθελα να το κάνω και κόκκινο αυτό, αλλά θα πήγαινε λίγο πολύ στο ροζ. Αλλά, πας περιπτώσει, γι' αυτό έχει αυτό το ροζουλί στο τίτλο. Θα το δείξουμε το βιβλίο. Ναι. Φυσικά θα το δείξουμε το βιβλίο. Δεν ήρθαμε να μιλάω για μένα. Όχι, να το δείξουμε λίγο, γιατί έχει σημασία. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ένα πολυτελέστατο λεύκομα. Ναι. Και αξίζει να το δούμε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να πούμε στον κόσμο ότι όταν ο Ποσειδώνας αγάπησε και ερωτεύτηκε κεραυνοβόλα την Αμφιτρίτη την ώρα που τη βλέπει να χορεύει ως προθιέρια, ναι. Ήθελε να την κλέψει, να την πάρει μαζί του. Εκείνη όμως του είπε το εξής. Δεν υπάρχει έρωτας χωρίς αντίκρισμα. Και εκείνη γυρνάει και του λέει το εξής. Ότι θα έρθω μαζί σου, δεν σκέφτηκε ότι ήταν Θεός, δεν την προσέλκυσε αυτό. Αν μπορέσεις να μου δώσεις μια γη. Κατά δική μου. Δεν ήθελε και πολλά πράγματα, ένα νησάκι ένα ήθελε. Ένα ιδιωτικό ήθελε, ναι. Όχι και πολλά πράγματα. Βασικά δεν του είπε νησί, του είπε μια γη. Έτσι. Οπότε ο Ποσειδώνας εκείνη τη στιγμή σκέφτηκε τι ήταν πιο εύκολο για αυτόν, είδε την Κέρκυρα, mm-hmm. Σήκωσε την κοσμική τριενά του, χτύπησε το νότιο κομμάτι της Κέρκυρας, απέκοψε ένα κομμάτι από την Κέρκυρα, το τράβηξε προς mm-hmm. τα κάτω και έτσι δημιούργησε μια καινούρια γη. Τη γη των Παξών, όπου στέγασε το πάθος του. Mm-hmm. Εξού παθός, Παξός κλπ. Και από τότε ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Έτσι, από τότε το νησί προσελκύει τους ερωτευμένους.
Γιατί και άλλα ζευγάρια μέσα στην ιστορία θες το διάβασα. Θες να τα ακούσεις τώρα. Όχι, αλλά εντάξει, διάβασα και μου έκανε εντύπωση. Αντώνιος και Κλεοπάτρα, ότι ήταν ερωτικό καταφύγιο για αυτούς τους δύο και ακριβώς για πολλούς άλλους βέβαια. Ακριβώς. Αντώνιος και Κλεοπάτρα, επειδή ήταν στενά περισφυγμένοι στον αυρακικό κόλπο λίγο πριν την αμαχία της Νικόπολης, έτσι, πριν την ιστορία της Νικόπολης, και δεν μπορούσαν να κάνουν όπως θέλανε έρωτα κανονικά, γιατί ήταν οι στρατιώτες τους γύρω-γύρω, ξεκλέβανε κάποια Σαββατοκυριακάκια και πηγαίνανε στους παξούς. Κάνανε μια μικρή κρουαζιέρα δηλαδή. Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, μετά στη συνέχεια αναφέρεστε στα αρχαιολογικά ευρήματα, ναι, που πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον να το ακούσουμε κι αυτό. Επειδή κανείς θα νομίζει ότι ήταν υπαξή, ένα μικρό νησί, τι αρχαιολογικό έχει να δω και πόσο σπουδαίο θα είναι αυτό και αν αξίζει τον κόπο για αυτούς που αγαπάνε τον αρχαιολογικό τουρισμό. Θα πρέπει να ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι ότι οι φίλοι που αγαπούν τον αρχαιολογικό τουρισμό, που κατά μένα είναι η βάση του τουρισμού, έτσι, mm-hmm, ο αρχαιολογικός τουρισμός, ότι στους παξούς έχουν βρεθεί εργαλεία που χρονολογούνται 105.000 χρόνια έως 100.000 χρόνια πριν από σήμερα. Δηλαδή πηγαίνουμε στην παλαιολιθική εποχή. Κάτι που μας δίνει από τις παλαιότερες κατοικήσεις στο Ιόνιο. Τα αρχαιότερα λίθινα εργαλεία στο Ιόνιο έχουν βρεθεί στη Λευκάδα, στην ορεινή Λευκάδα, ανάγονται στα 200.000 χρόνια πριν από σήμερα. Το αμέσως επόμενο είναι η Παξία 105.000 χρόνια και μετά πάμε στην Κεφαλονία, στα μέρη σου, γύρω στο 40.000 και στη Λιθάκη γύρω στο 14-15.000. Αλλά την εποχή 200 και 100.000 χρόνια πριν από σήμερα που συζητούμε, τα νησιά αυτά δεν ήταν νησιά. Έτσι ήταν συνενωμένα μαζί με την αντικρινή υπηρωτική ακτή και την ακαρνανική ακτή. Και έτσι θα μπορούσε έφτανε κανείς σε αυτά τα νησιά με χέρσα, δηλαδή με mm-hmm τα πόδια. Γιατί μην θεωρήσει κανείς ότι καλά 100.000 χρόνια πώς φτιάξαν καράβια να πάνε. Το πρώτο πλού της ιστορίας του Αιγαίου το έχουμε γύρω στο 50.000 χρόνια πριν από σήμερα και είναι ο πλούς από το Γήθιο προς την Κρήτη. Γιατί ο άνθρωπος εκεί πέρα χρειάζεται πραγματικά τεχνογνωσία, ναυτικές, ναυπηγικές δυνατότητες, γνώσεις κλπ. Αυτά πραγματικά τα αποκτάει γύρω στο 50.000 στον Αιγαίο χώρο, 60 με 50.000. Το 100.000 χρόνια που συζητούμε λοιπόν για τα νησιά των Παξών είναι στεριά η Παξή. Mm-hmm. Είναι συνενωμένα με την Κέρκυρα και η Κέρκυρα ακολούθως με την Ιγουμενίτσα. Mm-hmm. Οπότε ήταν ένα κομμάτι αυτό. Και η θάλασσα εκεί τότε λεγόταν Κρονία Άλς, δεν λεγόταν Ιόνιο Πέλαγος. Ήταν η Κρονία Άλς. Άρα λοιπόν λύνεται το θέμα το πώς βρέθηκαν και γιατί βρέθηκαν τέτοια. Γιατί αρχαιολογικά ευρήματα. Ακούστηκαν κάτι, mm-hmm, κάτι απόψεις, ας πούμε, κάποιων αρχαιολόγων ότι σιγά τώρα 100.000 Παξούς και πώς πήγανε εκεί πέρα, ναι, πώς φτάσανε εκεί πέρα με καράβια. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν γνώσεις γεωλογικές, γεωφυσικές και θεωρούν την αρχαιολογία σαν ένα ξεκομμένο κομμάτι από όλες τις υπόλοιπες επιστήμες. Mm-hmm. Εγώ δεν πιστεύω ότι καμία επιστήμη μπορεί από μόνη της να σου δώσει κάποια λύση. Να είναι αποκομμένη ούτως ή άλλως, η μία συμπληρώνει τις άλλες. Θέλει συνεργασία με τις υπόλοιπες. Εγώ mm-hmm έχω την ευτυχία στη ζωή μου να είμαι συνεργάτης με το Πανεπιστήμιο των Πατρών, με τον Σταύρο τον Παπαμαρινόπουλο, τον καθηγητή γεωφυσικής, τον οποίο τιμώ και αγαπώ και εκτιμώ πάρα πολύ. Και συζητούμε όλα αυτά τα θέματα σε πολύ μεγάλο βάθος και για πολύ mm-hmm κόπο και χρόνο. Και αυτά όλα βλέπεις ότι συνδυαστικά σου δίνουν αποτελέσματα τα οποία είναι εκπληκτικά. Mm-hmm. Αναφέρεστε όμως, κύριε Λεκάκη, και στην ιστορία, στην κυρίως ιστορία. Φυσικά. Των νησιών. Φυσικά. Μιλάτε για την πρώτη ναυμαχία, τη δεύτερη ναυμαχία. Διαβασμένη σε αυτό. Πολύ καλά. Τι να κάνουμε, αφού σας περιμέναμε. Έτσι, έτσι. Ναι, δεν υπάρχει τόπος χωρίς ιστορία. Καλή μυθολογία, καλά και όλα τα άλλα και αρχαιολογία και αυτά, αλλά η ιστορία, αυτή η ιστορία που μπορείς να πιάσεις, να ακουμπήσεις και να την δεις, είναι η ιστορία η οποία εν τέλει θα μετρήσει για αυτά που θα καταγράψεις τα επόμενα χρόνια. Ένα μέλλον δηλαδή που σου προδιαγράφεται και πρέπει να ξέρεις την ιστορία σου και φυσικά την προϊστορία και μυθολογία και mm-hmm αρχαιολογία, γιατί αυτά σου δίνουν το μέλλον σου. Έτσι. Η ιστορία κάνει κύκλους. Οπότε αν ξέρεις τα προηγούμενα, ξέρεις και τα επόμενα. Η ιστορία των Παξών λοιπόν μας έχει δώσει καταρχήν την πρώτη ναυμαχία των Παξών, που είναι η ναυμαχία της Τεύτας, όταν οι Ιλυριοί αποφασίζουν να κατεβούν προς τα κάτω. Οι Ιλύριοι είναι υπηρώτικο φύλο, mm-hmm, μάλιστα από τα πιο άγρια υπηρώτικα φύλλα. Έλληνες στην καταγωγή, πελασγοί στη μεγάλη οικογένεια των πελασγών, όμως αρκετά αποκομμένοι από τους υπόλοιπους Έλληνες και έχουν αρκετά πιο βάρβαρα και πιο σκληρά ήθη και έθιμα. Mm-hmm. Αποφασίζουν λοιπόν κάποια στιγμή να κατεβούν προς τα κάτω και έξω από τους Παξούς συνάπτεται η πρώτη ναυμαχία που λέμε των Παξών. Όταν για να τους αντιμετωπίσουμε δεν μπορούμε, επειδή είναι πολλοί οι υπόλοιποι που είναι οι Ακαρνάνες, οι Ιόνες, Κερκυραίοι, Κορίνθιοι κλπ.
όταν αποφασίζουν να ζητήσουν τη συνδρομή της Ρώμης. Mm-hmm. Αυτό ήταν το μεγάλο λάθος εντός εισαγωγικών, όταν βάζεις ένα ξένο μέσα στο σπίτι σου, να ξέρεις ότι αργά ή γρήγορα θα βάλει χέρι στο γλυκό σου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τον βάλει, τον καλείς για καφέ, την επόμενη μέρα θα σου ζητήσει κουλουράκι, την επόμενη μέρα και κάτι παραπάνω. Θα σου πει καφέ, δεν έχουμε να φάμε. Έτσι, έτσι είναι λοιπόν τα πράγματα. Γι' αυτές οι κερκόπορτες, ας πούμε, είναι περίεργες και τον βλέπεις και με τον Κολοκοτρώνη, ο οποίος αυτό συμβαίνει προ-Χριστού. Mm-hmm. Και αργότερα, 2.000 χρόνια, ο Κολοκοτρώνης κάνουν στη Ζάκυνθο τον πρώτο λόχο με Έλληνες που θα πολεμήσουν φυσικά στα ελεύθερα τότε Ιπτάνησα την Οθωμανική Αυτοκρατορία και με τους Άγγλους μπροστάριδες να κάνουν αυτόν τον λόχο και τελικά οι Άγγλοι, ενώ τους είπαν να την κάνουν με τον Κολοκοτρώνη αυτό το λόχο με τον Τζόρτζ, τους πρόδωσαν, ενώ ο ίδιος στέλνει γράμμα στον διοικητή της Αγγλίας και λέει ότι 6 με 7.000 Έλληνες είναι έτοιμοι να στρατολογηθούν. Αυτή τη στιγμή έχω 2 στρατούς εδώ πέρα. Mm-hmm. Και συνθήκη του Λονδίνου, ενώ τους έχουν πει να οργανωθούν να χτυπήσουν τους Οθωμανούς, η Οθωμανική Αυτοκρατορία υπογράφει συνθήκη με τους Άγγλους, τα βρίσκουν οι μεγάλοι, μένουν οι μικροί πάλι έρμεα. Mm-hmm. Τότε είναι που ο Κολοκοτρώνης mm-hmm. γράφει τις απομνημονεύματά του. Είδα mm-hmm. ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε τίποτα από καμία ξένη βοήθεια. Ό,τι είναι να κάνουμε, θα το κάνουμε μόνοι μας. Mm-hmm. Και έτσι ξεκινάει η επανάσταση από τον Κολοκοτρώνη, ο οποίος αποφασίζει ότι δεν υπάρχει άλλη βοήθεια. Mm-hmm. Θέλω να σου πω, ναυμαχία της Στέφτας, όταν το βάλεις στον ξένο μέσα στο σπίτι σου, θα σου φάει και το γλυκό κάποια στιγμή. Τα Επτάνησα συμπεριλαμβανομένων και των Παξών, φυσικά, δεν γνώρισαν τον τουρκικό ζυγό. Ναι. Γνώρισαν όμως όλους τους άλλους κατακτητές, κύριε Λεκάκη, και αναφέρεστε στο βιβλίο σας και σε αυτό. Καμιά φορά μιλάμε για τους Οθωμανούς, αλλά οι Τούρκοι είναι μια μειονότητα μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και είναι άδικο για την Οθωμανική Αυτοκρατορία να τη λέμε τουρκική και να λέμε τουρκικό το λαό της. Δεν είναι μόνο οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι είναι μια μειονότητα μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όμως οφείλω να ομολογήσω ότι οι Ισπανοί, οι Νορμανδοί, οι Γενοβέζοι, οι Γενουάτες, Ούγγροι, Ούνοι και όλοι αυτοί οι λαοί που πέρασαν από εκεί πέρα άφησαν το στίγμα τους, με κυριότερους τους Γενοβέζους, τους Βενετούς. Τα Επτάνησα ζουν ισχυρή ενετοκρατία και γαλλοκρατία, κάποια στιγμή και ρωσοκρατία, πολύ μικρό διάστημα, και αγγλοκρατία μετά, δηλαδή Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι πέρασαν από εκεί πέρα. Έτσι. Όλοι οι άλλοι εκτός από τους Οθωμανούς. Ευτυχώς. Αλλά εδώ είναι και η μεγάλη μου κόντρα με τους Επτανήσιους και επειδή αρθρογραφώ σε εφημερίδες των Επτανήσεων, όταν τους μιλάς. Προσέξτε τι θα πείτε. Ναι, ναι, ναι. Με το μαλακό. Με το μαλακό. Θα σου το πω και εσένα. Καταρχήν στην Κεφαλονιά έχετε ένα πολύ ωραίο μέρος, μια πολύ ωραία πόλη που τη λέτε Φισκάρδο. Το ξέρεις το Φισκάρδο της Κεφαλονιάς. Ναι. Τι δουλειά έχει το Φισκάρδο, δηλαδή το αρχαίο ελληνικό πάνωρμος, να το λέτε Φισκάρδο. Από τον Γουισκάρδο που πέρασε από εκεί πέρα μια φορά και σας είπε να σας χαιρέτησε. Κύριε Λεκάκη, είστε χύμαρος, αλλά με ειδοποιούν από το κοντρόλ να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι. Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα σα πω για τους Κεφαλονίτες τώρα. Και μόλις επιστρέψουμε, θα συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Εντάξει. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως. Δεν θα έχω δάκρυ ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει μου ζητάς να λησκόνησω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Φεύγεις και εδώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Με τα χεράκια σου έφτιαξες τέτοια σπανακόπιτα. Αδύνατον. Και τυρόπιτα, κρεατόπιτα, μπουγάτσα. Μην τρελαθούμε. Είστε η μαμά σου? Όχι. Η θεία σου? Όχι.
Η κουμπάρα σου. Ο Σαρόγλου ήρθε. Σαρόγλου, χωριάτικη πίτα Θεσσαλονίκης με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι. Από την κατάψυξη στο φούρνο. Σαρόγλου, βάζει ποιότητα και νοστιλιά, βάζεται μόνο το ψήσιμο. Σαρόγλου, πίτες άλλης εποχής. Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Επιστρέψαμε λοιπόν από τις διαφημίσεις και έχουμε εδώ κοντά μας τον κύριο Γιώργο Λεκάκη, ο οποίος βέβαια μας μιλάει για το πολύ ωραίο βιβλίο του, που έχει τον τίτλο «Παξί, τα νησιά του πάθους». Και σου έλεγα λοιπόν εσένα Κεφαλονίτσα που μόλις πήγα να πω για την Κεφαλονιά, έκανε διάλειμμα. Δεν το έκανα επειδή δεν σας σκηνοθέτης τα λέω. Τον αρχαίο ελληνικό σκηνοθέτη δεν μίλησε, εγώ εδώ ήμουν, μην τα λες αυτά. Έχουμε άλλους εδώ λοιπόν, μέσα στο πλατό που με ειδοποιούν. Λοιπόν, όταν λοιπόν πέρασε ο Γισκάρδος και σας χαιρέτησε, ονοματίσατε τον αρχαίο ελληνικό πάνωμο Φισκάρδο. Δηλαδή αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα, έτσι. Έτσι λοιπόν και στα Επτάνησα και στους Παξούς και σε άλλα μέρη, όταν γράφεις για την Ενετοκρατία, Γαλλοκρατία, μέχρι εκεί τρελαίνονται. Λίμπροντόρο και Ευγενής και το ένα και το άλλο. Και όταν τους πεις ότι έχετε ιστορία αρχαία, τα αρχαία χρόνια υπήρχατε, είχατε φιλοσόφους, είχατε ποιητές, η Αγαλίδα, μία από τις σπουδαιότερες σχολιάστριες του Ομήρου και η μοναδική γυναίκα, Κερκυραία, είναι παντελώς άγνωστη στα Επτάνησα. Ούτε οδό δεν έχει στην Κέρκυρα. Έτσι. Όταν τους πεις όμως για αρχαιότητα. Τα χάνουν. Σου λέει: δεν υπήρχαμε εμείς ως αρχαίοι, μόνο Ενετοκρατία, Γαλλοκρατία. Τα ξέρεις πολύ καλά και συμφωνείς. Έτσι. Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, θέλω να σου πω ότι πρέπει οι Πτανήσιοι κάποια στιγμή να καταλάβουν ότι έχουν σπουδαία ιστορία και να γράφουν και το πέλαγό τους σωστά. Πολύ, έτσι, το Ιόνιο. Με ωμέγα γράφεται το Ιόνιο και όχι με όμικρο, γιατί είναι από τους Ίωνες. Πολύ μεγάλη ιστορία, πραγματικά. Όμως αναφέρεστε και στους επιφανείς άνδρες που προέρχονται από τους Παξούς. Γιατί είναι πολλά τα ονόματα. Ναι, δεν το περιμένει κανείς από ένα τόσο μικρό νησί, τόσο σπουδαίους ανθρώπους. Και σε ετερόκλητες ειδικότητες. Όχι σε μία, να πούμε ότι όλοι είναι μουσικοί. Καταρχήν όλοι έχουμε είναι πρόεδρο της Βουλής, τον Βαγιανίτη, ένα από τους υπουργό παιδείας και παλιό υπουργό παιδείας και αρχές 20ου αιώνα κλπ. Αλλά θα σταθώ στον Ανεμογιάννη, τον Γιώργο τον Ανεμογιάννη, αυτό το παλικάρι, τον πυρπολιτή, ο οποίος μόνος του πήρε την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Με τα μικρά καράβια, τα μικρά καϊκάκια του που πέρναγε ενδιάμεσα από τα μεγάλα και ογκώδη και δυσκίνητα πλοία των εχθρών και μπορούσε και τα πυρπολούσε. Ανεμογιάννης, όνομα και πράγμα, σαν άνεμος, έτσι. Δεν έχω μάθει, δεν έχω καταφέρει αν ακόμα είναι ψευδόνυμο ή αν είναι το πραγματικό, είναι το πραγματικό του όνομα. Προερχόμενος από ένα σόι, τα Ανεμογιαννάτικα, υπάρχει χωριό στους Παξούς, από ένα σόι το οποίο το κατέσφαξαν οι Τούρκοι και μάλιστα κάποιους από τους Ανεμογιάννηδες τότε σε μια ναυμαχία τους είχαν κόψει τα κεφάλια και τα είχαν βάλει στους ιστούς των πλοίων τους για να τους δείξουν στους άλλους προς παραδειγματισμό. Παρ' όλα αυτά, αυτός ο Ανεμογιάννης πήρε μόνος του την ναυμαχία της Ναυπάκτου, εντός εισαγωγικών μόνος του, έτσι. Και μια ναυμαχία πάρα πολύ σημαντική για την ιστορία, μας έδωσε την ελευθεροπλοεία στις δυτικές μας θάλασσες. Ξεχύθηκαν οι Παξινοί και οι Επτανήσιοι μετά στις υπόλοιπες θάλασσες και φτιάξαν δικά τους πλοία, δικά τους στόλους και φτάσαν να κυριαρχούν μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα, μέχρι τους πλοές του Δουνάβεως, όλους τους είχαν Επτανήσιοι. Κυρίως οι Θακίσχοι και Παξινοί και μάλιστα το επίθετο Ποταμιάνος, που είναι και εφοπλιστικό επίθετο κλπ. Έχουμε και στην Κεφαλονιά Ποταμιάνος. Και να πω, εσείς οι Κεφαλονίτες γύρω από την Κεφαλονιά θα το γυρνάτε. Όχι, είναι αλήθεια αυτό. Και μάλιστα είναι και από το χωριό τα Μεταξάτα το συγκεκριμένο όνομα που λέτε. Ωραία, το ξέρω λοιπόν. αλλά ας μιλάμε για άλλα νησιά τώρα. Καλά, δεν έχει σημασία, αλλά αν δεν παντρέψουμε λίγο και το σπίτι μας, θα πέσει ένα πλακό. Είναι τα δύο μικρότερα νησιά, του Παξούς και την Ιθάκη των Επτανήσεων. Η Κεφαλονιά, δόξα τω Θεώ. Τι να κάνουμε, τη βάζουμε και αυτή έτσι λίγο, να πάρει και αυτή λίγο τη χάρη. Εννοείται. Οι Ποταμιάνοι, ας πούμε, τι ήταν, οικογένειες και ήταν, το οποίο μπορούσε και διαπεραίωνε τον κόσμο στον ποταμό. Ποιο ποταμό, το Δούναβι. Αυτοί όλοι ήταν Επτανήσιοι κυρίως. Επίσης πρέπει να σου πω ότι η απελευθέρωση αυτή της Ναυπάκτου, της ελευθεροπλοείας με την Ναυπακτό, είχε και την εξής επίδραση. Οι Παξινοί φεύγουν με πλοία προς βορράν και πάνε και κατοικούν τα βόρεια νησάκια της Κέρκυρας, στα διαπόντια νησάκια, που ξέρω εγώ έχει μια ευαισθησία ο σκηνοθέτης σας, στα διαπόντια νησιά, και έχει κάνει και έργο, έχουμε δουλέψει γι' αυτό, για την Ερίκουσα κυρίως και τους Οθρονούς, που πάλι τους λέμε λάθος, Οθονούς τους λέμε, δεν έχουν σχέση με τον Όθωνα, έτσι είναι Οθρονή από το θρόνο του Αλκινόου. Να μην μπερδευόμαστε κιόλας, να τα μαθαίνουμε και σωστά. Έτσι. Από την Ερίκουσα λοιπόν, εκεί πέρα κατοικούν και όλοι είναι Παξινοί στην Ερίκουσα. Δηλαδή πας στην Ερίκουσα και νομίζω ότι στους Παξούς. Είναι από εκείνη την μετεγκατάσταση. Επίσης, εκτός από τον Ανεμογιάννη, θα πρέπει να μιλήσω και για τον Γιάννη τον Σπάθα, τον φίλο μου, τον κιθαρίστα, τον πάρα πολύ σπουδαίο μουσικό, έναν από τους μεγαλύτερους μουσικούς κιθαρίστες στον κόσμο.
εκτανήσει απίστευτη μουσικόφιλη, απίστευτη φιλόμουση, απίστευτη... Ναι, το έχουμε αυτό. Φιλότεχνη, αλλά κυρίως μουσικόφιλη. Έχουν βγάλει πάρα πολλούς μουσικούς, φυσικά. Οι Παξοί, λοιπόν, έχουν βγάλει έναν από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες στον κόσμο, τον Γιάννη Σπάθα. Mm-hmm. Έτσι, Σόκρατες, από τα ονόματα που έπαιξαν support στους Rolling Stones, όταν οι Rolling Stones ζήτησαν το συγκεκριμένο συγκρότημα να παίξει. Mm-hmm. Φυσικά, εγώ ξέρω αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 200 παιδιά στον κόσμο που θέλουν να μάθουν κιθάρα με τον Γιάννη Σπάθα ή να δουν τον Γιάννη Σπάθα να παίζει κιθάρα. Έχω την τιμή και τη χαρά να έχει παίξει πολλά τραγούδια μου και τον αγαπώ ιδιαίτερα. Του στέλνω και τα φιλιά μου. Έχει και σπίτι ο Γιάννης εκεί πέρα. Και πηγαίνει, συχνά τον έχουν τιμήσει και στους Παξούς. Ευτυχώς, γιατί έχουν ένα πάρα πολύ καλό δήμαρχο, τον Σπύρο τον Μπογδάνο, 20 χρόνια δήμαρχος, ο οποίος ξέρει ότι πρέπει να τιμάς ανθρώπους εν ζωή και όχι αφού πεθάνουν. Έτσι. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, γιατί όλους με τα θάνατον τους θυμόμαστε. Ναι. Και να κλείσω και με τον αντίοχο τον Αμερικάνο, επειδή μου είπατε για. Τους επιφανείς άντρες των Παξών. Λαϊκό Παλαιστή, από αυτούς που πηγαίνανε στις αρένες της Αμερικής mm-hmm. και των μεγάλων σταδίων τότε και πάλευαν με λιοντάρια, τα σήκωναν ανάποδα, τίγρεις, ελέφαντες, ό,τι τους βάζανε εκεί πέρα mm-hmm. το αναποδογυρίζανε. Πάλευαν με 4, με 5, ξέρεις, κάτι yeah. παλικάρια, ας πούμε. Και εδώ τελευταίο ήταν ο Σαμσόν που ήταν εδώ πέρα, ξέρεις, κάτι λαϊκοί παλαιστές που κάναν παραστάσεις στους δρόμους, που σπάγαν πέτρα στα κεφάλια τους. Ένας από αυτούς που θα έχει δει ο κόσμος και θα θυμάται ήταν και ο αντίοχος από τους Παξούς. Mm-hmm. Αυτό που προσπαθώ να βρω και δεν έχω βρει ακόμα είναι και η Κατίνα η Παξινού. Mm-hmm. Έχει το επίθετό της, επειδή είναι το επίθετό της, μήπως προέρχεται από εκεί. Καταγωγή. Mm-hmm. Αυτό δεν το έχω βρει ακόμα, δεν το έχουμε λύσει ακόμα. Θα είναι στη δεύτερη έκδοση του βιβλίου. Θα το βρείτε, είμαι βέβαιη. δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν έχω άγχη και αγωνίες. Εγώ στη ζωή μου κοιμάμαι σε 5 λεπτά. Όταν με αφήσει να κοιμηθώ, σε 5 λεπτά έχω κοιμηθεί. Δεν έχω ούτε τύψεις ούτε άγχη. Μην φοβάσαι. Πολύ ωραία. Ως λαογράφος όμως, αναφέρεστε και στη λαογραφία αυτών των νησιών. Ευχές, κατάρες, γάμους, βαφτίσια. Και τι δεν αναφέρετε μέσα στο βιβλίο σας. Ναι. Και μάλιστα όταν διάβασα για τις κατάρες, επειδή έχω κάνει μία μελέτη για τις κατάρες συγκεκριμένα. Της Κεφαλονιάς, πες το. Της Κεφαλονιάς. Δεν μπορείς να μην το πεις. Με τι να κάνω, αφού από την Κεφαλονιά είμαι. Αμέσως μου ήρθε στο μυαλό και... Ξέρω και άλλες κοπέλες που είναι, ξέρω εγώ, από τη Θεσσαλονίκη, δεν το λέει συνέχεια, είμαι από τη Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη. Τι να κάνουμε. Ναι. Τιμούμε την καταγωγή μας, τι να κάνουμε. Λοιπόν, και αυτές οι κατάρες έχουν πολύ πλάκα, κύριε ναι. Λεκάκη, γι' αυτό τις αναφέρω και γι' αυτό γελάω. Αν και είναι έτσι η κατάρα, σου λέει ο άλλος, γιατί γελάει αυτή. Όχι, οι κατάρες βγάζουν γέλιο. Μιλάμε για πολύ γέλιο όμως. Δηλαδή, τα έλεγε η γιαγιά μου, ο παππούς μου, οι παλαιότεροι στην Κεφαλονιά. Και εμένα μου είχαν κινήσει την περίεργη. Λέω, πρέπει κάπου να τις συγκεντρώσω όλες αυτές τις κατάρες. Και ξέρεις ότι. Και έχουν και νόημα, πολύ νόημα, πραγματικά. Και ανάλογα με το. Τι θέλω να πάθει ο Χ, βάζω και την κατάλληλη κατάρα. Δεν είναι μια κατάρα την πετάς και πιάνει παντού. Δεν είναι ότι είναι άνεα, ας πούμε. Όχι, η κατάρα είναι βαθιά ριζωμένη στον ελληνικό λαό. Την πιστεύει πάρα πολύ. Έτσι, φοβάται την κατάρα και το μάτι, το κακό, την αρνητική και την κακή ενέργεια. Λέμε με καταράστηκε, ας πούμε, αυτός. Ακόμα το λέμε. Ναι. Και να σου πω και το πάρα πολύ ωραίο, βέβαια, το θέμα των αφορισμών, που είναι η μεγαλύτερη κατάρα, είναι το αφορισμό και τον κάνει η Εκκλησία, φυσικά. Με τον δικό σου το Λασκαράτο, τον Κεφαλονίτη εκεί πέρα. Πάλι στην Κεφαλονιά επαναχρωστά. Δηλαδή, αν δεν το αναφέρω εγώ, θα το αναφέρετε εσείς. Το βλέπετε ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Κεφαλονιά. Θέλω να πω αυτό το εξής. Μην παρεξηγηθούν οι Παξοί, βέβαια, για τους Παξούς μιλάμε, αλλά τέλος πάντων όταν κάνουμε και έτσι παρεμβολές. Όταν τον αφόρησε η Εκκλησία τον Λασκαράτο, λέει ο Λασκαράτος, ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που θα πάθω τώρα που με αφόρησες, Πάτερ? Λέει, δεν θα λιώσω όταν πεθάνεις. Του λέει, δεν μου αφόριζες τα παπούτσια μου, τα ρημάδια να μην λιώνουν. Κάθε τόσο. Αγοράζω καινούρια. Αγοράζω καινούρια. Αλλά θέλω να σου πω πέρα από το. Έξυπνος λαός όμως. Ποιος? Οι Κεφαλονίτες. Πες το έτσι, να τα ακούσω, γιατί είχα χάσει λίγο το. Ναι, είχαμε χάσει λίγο. Ναι. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι οι κατάρες δείχνουν και την ευφυΐα ενός λαού, αλλά δείχνουν και το πόσο γνώστης είναι της δύναμης της κακής ενέργειας. Mm-hmm. Η κακή ενέργεια μπορεί να εκπορευθεί από το μάτι και από το στόμα. Δηλαδή να έχει οπτική συχνότητα ή ακουστική συχνότητα. Mm-hmm. Εάν εκείνη τη στιγμή ο άλλος είναι σε αδύναμη θέση ή αν έχει τρύπα στην άβρα του ή αν σε κάποια περιστατικά είναι απρόσεκτος, mm-hmm. μπορεί να του βγει η κακή ενέργεια. Δεν σημαίνει ότι όποιος την εξτομίζει, όποιος σε βλέπει με κακό μάτι, mm-hmm. εσύ θα πέσεις κάτω και θα χτυπιέσαι. Έτσι. Σημασία έχει εσύ πώς είσαι. Αν είσαι σε θέση άμυνα, σε θέση ισχυρή. Αν είσαι σε ισχυρή θέση, δεν φοβάσαι τίποτα. Εάν όμως είσαι σε μια αδύναμη θέση, μια θέση απροσεξίας, μια θέση που κάτι άλλο σε απασχολεί,
τότε ναι, η κατάρα μπορεί, η κατάρα, η βρισιά, το κακό μάτι μπορεί να σου κάνει κακό. Εστιάσαμε όμως στη συζήτηση της κατάρας και η λαογραφία δεν είναι μόνο αυτό. Ναι. Αναφέρεστε σε ήθη, έθιμα των νησιών αυτών που έχουν μεγάλο πλούτο σε αυτά τα θέματα, ναι. Τα Επτάνησα. Ιδιαίτερα υπαξή, ένα νησί που αγαπώ πάρα πολύ, όχι μόνο και από άποψη φυσική το αγαπάω, mm-hmm. από φυσική ομορφιά το αγαπάω, άλλωστε το κανάλι του εκεί πέρα, ο Γάης, είναι ένα καρδιολιμανάκι, είναι καρδιόσχημο κανάλι, άμα το βλέπεις από ψηλά μοιάζει μια καρδούλα. Mm-hmm. Και θέλω να σου πω ότι το πιο ιδιαίτερο έθιμο που έχουν τα νησιά αυτά, τα οποία δεν το καταλαβαίνουν ούτε οι ντόπιοι, mm-hmm. είναι ο θόρυβος που κάνουν κατά την Μεγάλη Εβδομάδα, την ώρα που θέλουν να ξυπνήσουν τα πνεύματα για να εορτάσουν μαζί τους ή να συγκλάψουν μαζί τους ή να συμπονέσουν μαζί τους για την Μεγάλη Εβδομάδα, την ακολουθία του Χριστού στο Σταυρό κλπ. Όμως αυτό που δεν καταλαβαίνουν, γιατί όλοι εστιάζουν και βλέπουν τον Χριστό εκείνη τη στιγμή, τα πάθη του κλπ. Εκείνη τη στιγμή δεν μπορούν να καταλάβουν αυτό που έλεγε ο Σεφέρης, δεν μπορώ να σκεφτώ, να καταλάβω, όταν αυτός που πεθαίνει και αναστένεται, αν είναι ο Χριστός ή ο Άδωνης. Εκείνη τη στιγμή αυτό που κάνουν δεν είναι ακριβώς, δεν αφορά ακριβώς τη χριστιανική ιστορία των νησιών, αλλά αφορά την μινωική και τη δωρική τους καταγωγή, γιατί οι Μινωίτες σαφώς είχαν, δεν το συζητάω αυτό, είχαν αποικίες στους Παξούς, αλλά έχουν δωρική καταγωγή, έχουν Ιόνες κατακτούν πρώτα τα νησιά, mm-hmm. αλλά μετά έρχονται οι Δωρείς και μένουν εκεί πέρα. Οι Μινωίτες έχουν ναυστάθμους που τους χρησιμοποιούν τα νησιά αυτά για να πλεύσουν προς Ιταλία και έχουν αφήσει πάρα πολλά κατάλοιπα οι Κρήτες Μινωίτες, για να πω και εγώ για τη δική μου καταγωγή μερικά πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, αναφέρεστε βέβαια και στη Χλωρίδα και την Πανίδα του νησιού και κάτι μου είπατε πριν μπούμε εδώ στην εκπομπή για κάποια ελαιόδενδρα που χρονολογούνται, έτσι έχουν μεγάλη ηλικία. Ναι. Τι ακριβώς συμβαίνει στους Παξούς? Άλλη μια ενετολατρεία που υπάρχει στα Επτάνησα. Λένε λοιπόν ότι τα ελαιόδενδρα στα Επτάνησα τα φέρανε οι ενετοί και πλήρωναν μία δραχμή, ξέρω εγώ, για κάθε έναν που θα φύτευε ένα ελαιόδεντρο. Αυτό είναι μια αλήθεια. Αυτό είναι μια αλήθεια. Με τη μόνη διαφορά όμως ότι έχουν βρεθεί δέντρα στους Παξούς, ελαιόδεντρα στους Παξούς, τα οποία είναι πάνω από 600 ετών, δηλαδή παλαιότερα της ενετοκρατίας της νήσου. Είναι 1000 ετών και κάτι παραπάνω. Αυτό σημαίνει ότι τα ελαιόδεντρα προϋπήρχαν στους Παξούς πριν από τους ενετούς. Μπορεί οι ενετοί να βοήθησαν να πολλαπλασιαστούν τα ελαιόδεντρα στο νησί. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά δεν τα έφεραν οι ενετοί. Επίσης, τελευταία έρευνα που έχει γίνει, έχουν βρεθεί δύο μοναδικά είδη φυτών στους Παξούς, ένα στους Παξούς και ένα στον Αντίπαξο. Και πρέπει να ξέρετε ότι κάθε τόπος της Ελλάδος έχει κάτι μοναδικό και από άποψη χλωρίδας. Κάτι που βρίσκεις σε ένα σημείο και δεν το βρίσκεις πουθενά αλλού. Στην νότιο-ανατολικότερη σχατιά της Κρήτης, ας πούμε, πάλι να επανέλθω στα δικά μου χωρικά ύδατα, στην Χρυσή, κάτω από την Ιερά Πέτρα, υπάρχει ένα είδος κολχικού που δεν υπάρχει πουθενά. Αυτό είναι ένα νησάκι το οποίο είναι σαν το νησί σας, έτσι, σαν το στούντιό σας. Ναι. Νησί δεν έχουμε αποκτήσει ακόμα. Ακόμα, ναι, συγγνώμη. Όσο νούπο. Έτρεξα λίγο. Ένα νησάκι το οποίο είναι σαν το χώρο του στούντιο, έτσι. Κι όμως μέσα σε αυτήν την κουκίδα στον χάρτη της Ελλάδος υπάρχει ένα φυτό το οποίο δεν υπάρχει πουθενά άλλο στον πλανήτη. Mm-hmm. Ένα είδος κολχικού. Έτσι λοιπόν, αντίστοιχα, στους Παξούς υπάρχουν δύο φυτά τέτοια, τα οποία έχει βγει και ένα σχετικό πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Το είχα ζηλέψει, μάλιστα είχε βγει την ώρα που εγώ ήμουν στο τυπογραφείο και δεν μπορούσα να το συμπεριλάβω στη βιβλιογραφία μου. Μια μελέτη με τα φυτά των Παξών και. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραίο. Όποιος το βλέπει, χαζεύει. Έτσι, ταξιδεύει μέσα σε ζούγκλες και μέσα σε Αμαζόνιους. Και η Αμαζόνη είναι δίπλα μας. Κύριε Λεκάκη, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο ακόμα στη διάθεσή μας. Ωστόσο, να αναφέρουμε. Εσείς δεν φταίτε σε τίποτα άλλο μόνο. Εμείς. Λοιπόν, κάνετε μια ταξιδιωτική περιήγηση λοιπόν μέσα στο βιβλίο σας, συνεχίζοντας. Και στο τελευταίο κεφάλαιό σας αναφέρεστε στα πετρέλαια που υπάρχουν στο νησάκι Αντίπαξος. Ναι, πονεμένη ιστορία τώρα αυτό το πράγμα, έτσι. Ναι, γιατί ακούγονται συνέχεια, το αναφέρουμε, γιατί ακούγεται συνέχεια αυτό με τα πετρέλαια τώρα τελευταία στην Ελλάδα. Ακούγεται λαϊκίστικα, ακούγεται λαϊκά, ακούγεται μη επιστημονικά, ακούγεται και επιστημονικά, ακούγεται και σοβαρά. Mm-hmm. Αλλά πάση περιπτώσει και όψιμα από κάποιους πολύ όψιμους, έτσι. Mm-hmm. Αυτούς που νοιάζονται πολύ όψιμα για τα πετρέλαια της Ελλάδος.
Είναι μια πονεμένη ιστορία. Είναι μια ιστορία που αναφέρεται από τους αρχαίους συγγραφείς. Ο Καλύμαχος αναφέρει και το πετρέλαιο στο κερί της Ζακύνθου. Όχι στην Κεφαλονιά, δεν έχει πετρέλαιο. Και στο... Προλάβατε την ερώτηση. Ναι, δεν έχει, όχι, δεν έχει. Και στον Αντίπαξο, όπου έχουμε και άλλα είδη μεταλλευμάτων εκεί πέρα. Αλλά, πάση περιπτώσει, έχουμε πετρέλαιο το οποίο αναβλύζει από την γη χωρίς κάποια ιδιαίτερη διαδικασία να χρειαστεί να πάμε να το συλλέξουμε. Διάφορες εταιρείες έχουν εκφράσει ενδιαφέρον. Η Ελλάς κοιμάται τον ύπνο τον βαθύ. Όμως προόριστε η Ελλάς να ζήσει και θα ζήσει. Σε πείσμα όλων αυτών που τη θέλουν με τα χέρια σταυρωμένα στον τοίχο, στην θέση καρφωμένη κλπ. Γιατί αυτή η χώρα έχει μάθει να ανθίσταται, έχει μάθει από μια μαγιά που λέει ο Μακρυγιάννης να φτιάχνει νέο λαό, καινούριο λαό. Έχει μάθει αυτή η χώρα να παράγει φιλοσόφους, συγγραφείς, θέατρα ανθρώπους, τέτοιους ανθρώπους. Δεν έχει μάθει να βγάζει σκαφτιάδες και εργάτες και. Ερχάτες είχαμε, τους δώσαμε στη Γερμανία και στην Αυστραλία. Τελειώσαμε με αυτό το πράγμα. Αυτή η χώρα ξαναβγάζει ποιητές, ξαναβγάζει θεατρικούς συγγραφές, ξαναβγάζει ηθοποιούς, ξαναβγάζει φιλοσόφους. Και εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Αυτό είναι το μεγάλο μας πλούτος. Εμείς έχουμε τον ήλιο, οι άλλοι έχουν τεχνογνωσία, τον ήλιο τον κάνουν ενέργεια. Όμως τον ήλιο τον έχουμε εμείς. Αυτός ο ήλιος λοιπόν που είναι πάνω από την Ελλάδα, αυτό το πετρέλαιο που είναι μέσα στην Ελλάδα και άλλα ορυκτά για τα οποία φωνάζω εγώ, τα άρθρα που είναι μέσα είναι από το 2000, ήδη έχουμε 2000 τόσο. Δεν ξέρω πότε θα παιχτεί η εκπομπή, φαντάζομαι εντός του έτους. Πάση περιπτώσει, τουλάχιστον 10 χρόνια. Μην ανησυχείτε εσείς πάντως. Τουλάχιστον 10 χρόνια αρθρογραφώ για αυτά τα πράγματα και τώρα βγήκαν οι όψιμοι να τα λένε. Εάν τα εκμεταλλευτούμε σωστά, εάν κάποιος Έλληνας πολιτικός βρεθεί, γιατί δεν είναι Έλληνας, δεν είναι ένας στην ταυτότητα, Έλληνας είναι ένας στην ψυχή. Ελληνόψυχος πολιτικός να βρεθεί, που να φοράει και παντελόνια. Έτσι, και αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα και τώρα. Να μπορεί αυτά που λέει να τα κάνει. Έτσι. Και να μπορεί αυτά που λέει να σε κοιτάει στα μάτια την ώρα που τα λέει και να μην κοιτάει κάτι, γιατί αν τους βλέπετε όλοι κάπου στο βάθος. Κάπου αλλού κοιτούν. Τους έχουν μάθει να κοιτάνε στο κενό. Στο άπειρο. Ναι, στο άπειρο. Και να μιλάνε γενικά και γενικόλογα. Εάν κάποιος λοιπόν από αυτούς βρεθεί να, με σοβαρότητα να σκύψει πάνω από την Ελλάδα και το υπέδαφός της, τότε θα βρει έναν πλούτο, ο οποίος όχι μόνο Γερμανία θα μας κάνει, αλλά θα μας κάνει τη Γερμανία δική μας αποικία. Αχ, πολύ ωραία είναι αυτά που μας λέτε, κύριε Λεκά, και εμείς να δείξουμε άλλη μια φορά το βιβλίο. Τι να σας ευχηθούμε. Μας είπατε τόσα ωραία πράγματα. Στο επόμενο. Να σας ευχηθούμε βεβαίως καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ. Με το καλό να εκδοθούν και τα υπόλοιπα βιβλία, γιατί είδα ότι είναι πολλά υποέκδοση βιβλία. Ναι, το επόμενο τσιθάκι. Ξανά η αγάπη να ακούσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει που ζητάς να την ακούσω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει μου ζητάς να λησκόνησω. Με τα χεράκια σου έφτιαξες τέτοια σπανακόπιτα. Αδύνατον. Και τυρόπιτα, κρεατόπιτα, μπουγάτσα. Μην τρελαθούμε. Είστε η μαμά σου? Όχι. Η θεία σου? Όχι. Η κουμπάρα σου? Ο Σαρόγλου ήρθε. Σαρόγλου, χωριάτικη πίτα Θεσσαλονίκης με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι. Από την κατάψυξη στο φούρνο. Σαρόγλου, βάζει ποιότητα και νοστιλιά, βάζεται μόνο το ψήσιμο. Σαρόγλου, πίτες άλλης εποχής. Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ.
Το επόμενο είναι ότι θα εξοδώσετε η Κεφαλονιά, πότε θα το φτάσετε. Σου είπα και πάλι ότι ασχολούμαι με τα μικρονήσια. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε ελπίδα οι Κεφαλονίτες να ασχοληθείτε μαζί μας. Έχετε ελπίδα ως αρθρογράφος, αλλά ως βιβλίο δεν νομίζω. Καλά, εντάξει, δεν πειράζει, δεν θα παρεξηγηθούμε πάντως. Όχι, δεν είναι. Με το καλό θα έρθετε να μας πείτε για το επόμενο. Έχουμε γράψει τόσο πολύ για την Κεφαλονιά που εγώ δεν θέλω να προσθέσω κάτι, αλλά για τα μικρονήσια χρειάζεται βοήθεια και χρειάζεται κάποιος να ασχοληθεί με αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λεκάκη, που ήρθατε σήμερα στο Άρωμα Ελλάδας. Με αυτό το νοερό ταξίδι που κάναμε στους Παξούς μέσα από το βιβλίο του κυρίου Λεκάκη, τελείωσε και η σημερινή μας εκπομπή. Γεια σας.